250 γραμμάρια μέλι, ένα προς ένα δηλαδή, 250 γραμμάρια σουσάμι, 250 γραμμάρια μέλι και περίπου ένα πορτοκάλι τριμμένο. Το φούρνο τα ελέγχουμε μόνο να είναι λίγο ξανθά, έτσι ακριβώς, και βλέπουμε συνέχεια. Χαμηλή φωτιά. Στο τηγάνι, το σουσάμι. Ρίχνουμε μέσα το τριμμένο πορτοκάλι. Και το μέλι. Μετά από 10 λεπτά ψήσιμο, 10 λεπτά και λίγο πιο δυνατό φούρνο, έτσι ώστε να κοκκινήσει λίγο εδώ και είμαστε έτοιμοι. Αν και το νιώθουμε ότι αρχίζει και πίζει. Και μετά το βάλουμε σε φόρμες τώρα. Θα βάζουμε σε φόρμες τώρα εδώ. Όπως είναι ζεστό. Στη συνέχεια παίρνετε ένα βαρύ αντικείμενο στρογγυλό. Παίρνετε ένα πλαστικό. Το αφήνετε να κρυώσει λίγο, γιατί όταν είναι πολύ ζεστό κολλάει πάνω στο πλαστικό. Το αφήνετε λίγο να κρυώσει και μετά το βάζετε σε φόρμες όπως είναι εδώ μέσα και το χτυπάτε να μπορεί να κολλήσει το σουσάμι με το μέλι για να βγει το σχήμα που θέλετε. Το χτυπάμε καλά. Μια λαδόκολλα. Το ίδιο κάνει, απλώς κάτι που να μην κολλάει. Μην βάζουμε το πλαστικό, βάζουμε το πλαστικό απάνω. Το βγάζω, το σπρώχνω λίγο. Έχει κρυώσει και έχει δώσει και έχει πάρει το σχήμα που θέλουμε. Αυτά τα έχουμε χτυπήσει, μπορείς να τα βγάζουμε τις φόρμες στον κιλά. Αλλά θέλει προσοχή, το χτύπημα θέλει να είναι λίγο ζεστά, όχι πάρα πολύ, πάρα πολύ ζεστά, διότι θα κολλήσει, κολλάνε απάνω στο πλαστικό με το χτύπημα. Λίγο χλιαρό θέλει, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει το σχήμα και πριν κρυώσουν, γιατί διαφορετικά θα σπάσουν. Έχουν πάρει τη φόρμα τους την τελική. Τα βάζουμε σε ένα πιατάκι και είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν, και με το παραπάνω. Ακόμα και εγώ τα φτιάχνω. Ορίστε. Καλή όρεξη. Έτοιμα.